μια ομάδα έχει νικήσει μια 8 φορές μέσα στη χρονιά σε 8 παιχνίδια. Το 9. Το ένατο ναι. παιχνίδι κρύβει τη... μπορεί να κρύβει παγίδες. Στατιστικά, ναι. στατιστικά 1 στα 9 είναι φυσιολογικό να το χάσεις. Ήταν το πιο σημαντικό όμως μέχρι στιγμής, γιατί για τη Βουλιαγμένη θα ήταν το παιχνίδι της χρονιάς. Είναι έτσι ακριβώς. Ένα παιχνίδι, ένας τίτλος. Εμείς για να πάρουμε το πρωτάθλημα προσπαθούσαμε ένα χρόνο. Και μπορεί η Βουλιαγμένη να παίρνει με μία νίκη ένα τίτλο. Ευτυχώς ήμασταν πάρα πολύ καλοί στην άμυνα, πολύ σοβαροί. Είχαμε ρυθμό, βάλαμε γκολ στην κόντρα. Όλα τα κορίτσια ήταν άψογα, αποφασισμένα. Η άμυνα, γιατί εκεί στηριζόμαστε, δούλεψε σχεδόν τέλεια. Οπότε μετά ήταν σχετικά εύκολο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Απλά πάλι το ίδιο λάθος και δεν νομίζω ότι είναι το μελανό σημείο μάλλον του Ολυμπιακού φέτος. Μόλις κλειδώνουμε το παιχνίδι, αρχίζουμε πολλαιότητες, χάνουμε εύκολα γκολ. Έχουμε χάσει 2-3 παραπάνω μόνοι μας, κάνουμε κάτι σουτ εκτός σχεδίου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σταματήσουμε, όσο και να καταλαβαίνω ότι εντάξει το παιχνίδι έχει κρυθεί, θα κάνουμε και κάτι παραπάνω. Είναι κάτι που μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό πρέπει να το αποβάλει. Γιατί κάποια στιγμή θα τη στοιχήσει. Τώρα δεν μας στοίχησε ευτυχώς φέτος, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Ο τελικός, ο αυριανός τελικός είναι μια θεωρητικά εύκολη υπόθεση, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τον τίτλο του φαβορή. Όποια ομάδα και αν περάσει το δεύτερο ημιτελικό είναι το outsider. Ναι. Ένας προπονητής τι μπορεί να πει στις παίκτριες του για να μην τις δει να χαλαρώνουν μέσα στην πισίνα, υπό την έννοια ότι ο αντίπαλος δεν έχει τίποτα να χάσει και είναι το outsider. Καταρχήν να κάνουμε προπόνηση αύριο. Οπότε κατευθείαν τελειώνει ότι οποιαδήποτε συζήτηση αν χαλαρώσει είναι ή όχι. Δεύτερον, αυτό που θα ζητήσω και αυτό που ζητάω πάντα είναι να είμαστε σοβαροί και να σεβαστούμε το άθλημά μας, το σωματείο μας, τους εαυτούς μας και τους αντιπάλους μας. Το ότι μπορεί να κερδίσουμε εύκολα ή υπάρχει μεγάλη διαφορά δεν λέει κάτι. Αν είμαστε σοβαροί και το δείξουμε αυτό και το καταλάβουν και οι θεατές και οι αντίπαλοι μας, θα είναι αυτό για μένα το κίνητρο για το αυριανό παιχνίδι. Και κάτι τελευταίο, οι καιρικές συνθήκες τώρα που ξεκίνησε ο ημιτελικός δεν ήταν και καλύτερες δυνατές και κάπως ζέστη. Θα ήταν καλύτερο να είχε μπει το παιχνίδι πιο αργά και γενικότερα όπως ο αυριανός τελικός είναι 9.30 θα ήταν πιο όρθιο για τα κορίτσια μας στην πισίνα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Τα πρώτα 2 οκτάλεπτα ήταν λίγο δύσκολο γιατί έχει και τον ήλιο, γυαλίζει λίγο. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Νομίζω αύριο τελικός 9.30 ώρα θα είναι μια χαρά.